τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο. Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ απόψε μαζί μας, κύριε Τζανακόπουλο. Κάνετε και ποδαρικό για τη νέα σεζόν. Καλώς σας ενημερώνω. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, μας παρουσίασε μόλις ο συνάδελφος μια δύσκολη πραγματικότητα που βιώνουν όλοι οι Έλληνες. Ανάμεσά τους ζείτε, φαντάζομαι το αντιλαμβάνεστε και εσείς. Πριν έρθουμε όμως σε αυτό το θέμα, θα ήθελα λίγο να πιάσουμε το κλίμα της ημέρας. Και αυτό προσδιορίζεται, κύριε Τζανακόπουλε, από τις εξελίξεις γύρω από την Ελντοράντο. Εάν κατάλαβα καλά, και νομίζω καλά κατάλαβα από το non-paper που εκδώσατε, καταγγέλλεται ένα στημένο παιχνίδι της επιχείρησης με την αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό λέτε, πείτε το μας ανοιχτά για να καταλάβουμε και να συνεννοούμαστε. Όχι, κοιτάξτε να δείτε, κύριε Κοσιόνη, αυτό το οποίο πρέπει να σχολιάσουμε είναι ότι προξενεί εντύπωση στον οποιονδήποτε καλό πιστό παρατηρητή το timing της επιλογής της εταιρείας να προχωρήσει στις συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Λίγες μέρες πριν είχε συναντηθεί με τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Την Κυριακή σχεδόν προαναγγέλθηκε από μεγάλη εφημερίδα το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη εξέλιξη, και σήμερα το πρωί είχαμε τις ανακοινώσεις από την εταιρεία. Επομένως, μας κάνει πολύ μεγάλη Έχετε μια ιστορία με αυτή την εταιρεία. Μας κάνει εντύπωση, όχι, έχει ιστορία το ελληνικό δημόσιο με αυτή την εταιρεία. Αν θέλετε, πρόκειται για μια επένδυση η οποία έχει προκαλέσει πάρα πολλές φορές έντονη δημόσια συζήτηση. Να θυμίσω ότι πάρα πολλά κόμματα είχαν τοποθετηθεί παλιότερα με επιφυλάξεις σε σχέση με τη συγκεκριμένη επένδυση. Ένα από αυτά ήταν, για παράδειγμα, η πάλι ποτέ Δημοκρατική Συμμαχία της κυρίας Μπακογιάννη, η οποία το 2012 με ανακοινώσεις των τότε υποψήφων βουλευτών της είχε τοποθετηθεί εναντίον της συγκεκριμένης επένδυσης, καθώς υπήρχε κίνδυνος για το οικολογικό αποτύπωμα των και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των συγκεκριμένων εργασιών. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι από τη μεριά μας έχουμε πάρα πολλά ερωτηματικά για το γεγονός ότι από τη μία μεριά η Νέα Δημοκρατία επιμένει να αντιπολιτεύεται με όρους που δεν θυμίζουν ένα φιλό ευρωπαϊκό φιλελεύθερο κόμμα, αλλά αντιθέτως. Συνεχίζετε να ταυτίζετε όμως την εταιρεία με την αξιωματική αντιπολίτευση. Ήταν η αξιωματική ένα πράγμα είναι να μου πείτε ότι η εταιρεία με την οποία είμαστε σε κόντρα μα στείλει μια παγίδα. Όχι, και με το που βγαίνει ο Τσίπρας και λέει στη ΔΕΘ αυτά που λέει, εσείς λέτε ότι ο Μητσοτάκης το κάνει. Θέλω να πω κάτι αντίθετο. Θέλω να πω ότι η Νέα Δημοκρατία επιλέγει να ταυτίζεται με συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα, και αυτή ακριβώς η τακτική είναι που δεν προσιδιάζει ή δεν περιποιεί τιμή στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, διότι δεν ταιριάζει σε ένα κόμμα με φιλελεύθερο προσανατολισμό. Αντιθέτως, αφήστε με να ολοκληρώσω τη σχέση. Εμείς δεν τη θέλουμε. Όχι, όχι, δεν λέω αυτό. Δεν λέω αυτό. Λέω ότι η Νέα Δημοκρατία επιλέγει να ταυτιστεί με συγκεκριμένο επιχειρηματικό συμφέρον, χωρίς να δει την ουσία της υπόθεσης, χωρίς να τοποθετηθεί με σοβαρότητα πάνω στα επίδικα θέματα για τα οποία μπορούμε να κουβεντιάσουμε αργότερα, αλλά αντιθέτως μοιάζει σιγά σιγά να μεταμορφώνεται σε ένα κόμμα το οποίο περισσότερο προσομοιάζει στην λατινοαμερικάνικη αντιδραστική δεξιά, με τις ταυτίσεις με συγκεκριμένους επιχειρηματικούς κολοσσούς, χωρίς να συζητάει επί της ουσίας τα συγκεκριμένα ζητήματα. Και τα συγκεκριμένα ζητήματα είναι τα εξής: ότι η εταιρεία υπέβαλε μια τεχνική μελέτη πέρσι τον Ιούλιο και στη συνέχεια το Υπουργείο προχώρησε και ζήτησε κάποιες διευκρινήσεις σε σχέση με αυτή τη μελέτη, τις οποίες η εταιρεία δεν έδωσε στο Υπουργείο και στη συνέχεια επέλεξε να παίξει κατενάτσιο, όπως τα λέγαμε, δηλαδή να μην προχωρήσει σε καμία ενέργεια. Κάποια στιγμή το Υπουργείο βγήκε και είπε ότι από τη στιγμή που δεν μπορεί να προχωρήσει όλη η διαδικασία κατά αυτόν τον τρόπο, για ποιο λόγο δεν πάμε στην θεσμικά προβλεπόμενη από την ίδια τη σύμβαση διαδικασία της διαιτησίας. Και εκεί η εταιρεία, πιθανόν επειδή φοβήθηκε το αποτέλεσμα της θεσμικής διαδικασίας, ξεκίνησε έναν εκβιασμό ο οποίος κατά τη γνώμη μου δεν ταιριάζει σε μια τόσο μεγάλη επιχείρηση, η οποία πρέπει να καταλάβει ότι λειτουργεί σε ένα ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να αναλύσουμε όλη την ιστορία αυτή τη αντιπαράθεση τη εταιρεία με το δημόσιο. Εγώ βεβαίως, θέλω να πρέπει μας να πείτε πούμε, εδώ που αλλά πρέπει να πούμε το συγκεκριμένο ιστορικό. Διότι, κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή επιχειρείται να αντιστραφεί. Και έχουν δρομολογηθεί εξελίξει. Και όπω έλεγε πριν καθόλου, ο Πάπης Ολυμπιακός, μυρίζει ένα τέλο. Όχι, όχι, καθόλου. Είναι η τρίτη φορά που η εταιρεία προαναγγέλει
αφήστε να το πω αυτό, γιατί έχει σημασία. Είναι η τρίτη φορά μέσα σε τρία χρόνια που η εταιρεία προαναγγέλει το τέλος των, των επενδυτικών της δραστηριοτήτων. Κοιτάξτε να δείτε, αν η εταιρεία επιλέξει να πάει σε μία μετοπική σύγκρουση με το ελληνικό δημόσιο, ναι, θα πρέπει να ακολουθηθούν και οι νόμιμες διαδικασίες. Εσείς γνώμη τους μου θέλετε είναι, λοιπόν, ή όχι? Εμείς θέλουμε οι επενδύσεις να γίνονται στη βάση της κείμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Επομένως, επιλέγουμε τη λύση. Κοιτάξτε να δείτε, ζητήθηκε. το Υπουργείο έχει συναντηθεί με τους εκπροσώπους της εταιρείας. Έχουμε κάνει την πρόταση τώρα, για την ένα... Τώρα, λέω, μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου που το ζητήσανε. Η σύμβαση δεν το ζητήσανε. Αυτό το οποίο κάνανε ήταν να θέσουν ένα τελεσίγραφο στην ελληνική κυβέρνηση, το οποίο η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να αποδεχθεί, με την έννοια ότι με τελεσίγραφα δεν έχουμε μάθει να συζητάμε. Άρα δεν θα συναντηθεί ο Υπουργός και υπουργός, υπάρχει υπουργός η θεσμική διαδικασία της διαιτησίας, η οποία θα ακολουθηθεί όπως προβλέπεται από τη σύμβαση, την οποία και τα δύο μέρη οφείλουν να τηρήσουν. Και σε αυτήν τη διαδικασία θα αποφασιστούν τα επόμενα βήματα με βάση τον νόμο και με βάση τις αποφάσεις, σας ξαναλέω, που θεσμικά προβλέπονται. Με τον κύριο Καρανίκα, ο οποίος είπε στα τσακίδια και έριξε και μια κατάρα για να μην στεριώσετε πουθενά, συμφωνείτε επισήμως ως κυβέρνηση? Θέλω λίγο να το συμπληρώσω το ερώτημα και να τοποθετηθείτε συνολικά. Ζήτησε ο Πρωθυπουργός προχθές επενδύσεις. Θέλει να στηρίξει την οικονομία, τη νέα εποχή στην ελληνική οικονομία, είπε, πάνω στην υγεία, επιχειρηματικότητα και στις επενδύσεις. Βάλτε τον εαυτό σας στη θέση ενός επενδυτή τώρα, που σκέφτεται να έρθει στη χώρα μας. Και διαβάζει, χωρίς να ξέρει τώρα, Καρανίκα, χωρίς να ξέρει καν το όνομα. Διαβάζει ότι ένας σύμβουλος του Πρωθυπουργού λέει σε μία επένδυση στα τσακίδια. Θα σας πω. Τι θα κάνατε? Θα σας πω πάρα πολύ ειλικρινά ότι μου κάνει εντύπωση καταρχήν ότι με καλείτε να σχολιάσω περισσότερο τη δήλωση του κυρίου Καρανίκα και λιγότερο την απεικιοκρατική αφθάδια με την οποία τοποθετήθηκε η εταιρεία. Όχι, σας κάλεσα να το δεύτερο τοποθετηθείτε πράγμα που και θέλω στα να σας δύο, πω, το αλλά δεύτερο, παρακαλώ κάντε το. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι το εξής, ότι ο Πρωθυπουργός δεν είπε ότι πρέπει να στηριχτούμε σε επενδύσεις. Είπε ότι ήδη έχουμε κάνει πάρα πολλά βήματα και ότι προχωράμε σε πολύ θετική κατεύθυνση ό,τι αφορά τις επενδύσεις. Να σας πω ότι το 2016 μόνο είχαμε υψηλό δεκαετίας στις ξένες άμεσες επενδύσεις ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το 2017 ήδη. Μην συμφωνήσουμε ότι απίφθινε ένα κάλεσμα σε επενδυτές. Όχι μόνο κάλεσμα, περιέγραψε. Την μέχρι τώρα πορεία, η οποία είναι εξαιρετικά θετική σε ό,τι αφορά τις νέες επενδύσεις οι οποίες γίνονται στη χώρα μας τα τελευταία δύο χρόνια. Και εγώ σας λέω, τέτοιου είδους δηλώσεις και αναρτήσεις δεν βάζουν τρικλοποδιά στον Πρωθυπουργό τον ίδιο. Θα σας πω το εξής, ότι πρόκειται για μια ειδική περίπτωση η συγκεκριμένη επένδυση. Δεν μπορεί να αντιστρέψει ούτε η συγκεκριμένη, εν πάση περιπτώσει, διένεξη που υπάρχει τις τελευταίες ώρες με την επιλογή, της εταιρείας, την λογική αυτής της κυβέρνησης, η οποία στηρίζει τις επενδύσεις. Και σας ξαναλέω ότι τα δύο τελευταία χρόνια σημειώνονται υψηλά δεκαετία σε ό,τι αφορά τις ξένες άμεσες επενδύσεις. Επίσης σας λέω ότι τίποτα δεν μπορεί να αντιστρέψει το κλίμα το οποίο έχει ήδη δημιουργηθεί και φτιάχνει ένα θετικό momentum για την ελληνική οικονομία. Ούτε λοιπόν μία δήλωση τέτοια. Λέτε ότι δεν θα βλάψει. Σας λέω ότι τίποτα δεν μπορεί να αντιστρέψει κανένα επικοινωνιακό τέχνασμα, καμία επικοινωνιακή... Ούτε η αποχώρηση λοιπόν της Ελντοράντο μπορεί να βλάψει τώρα αυτή την πορεία. Γιατί είδα το θέμα δημοσιευμένο στους Financial Times, στη Handelsblatt. Δηλαδή θέλω να πω σε πηγές ενημερωτικές τις οποίες οι επενδυτές κάθε μέρα τις έχουν σαν Ευαγγέλιο. Το ξέρετε. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Οι επενδυτές ενημερώνονται, αλλά όχι μόνο από μία πηγή. Ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή σημειώνει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, εγγυάται ένα φιλικό επενδυτικό κλίμα και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, σήμερα για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εξέδωσε μια ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα είναι μια από τις κορυφαίες χώρες σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση του πακέτου Juncker, δηλαδή των νέων χρηματοδοτήσεων. Επομένως, οι επιχειρηματίες και οι επενδυτές, οι οποίοι συναντούν τον Πρωθυπουργό, σας θυμίζω ότι 40, ίσως και περισσότεροι Γάλλοι επενδυτές τον συνάντησαν πριν από λίγες μέρες και είχαν μια εξαιρετική συζήτηση μαζί του. Όση εμπιστοσύνη και αν θέλουν να μας δείξουν, είναι, ξέρετε, και το διπλό πρόσωπο δεν που νομίζω, έχετε παρουσιάσει τα τελευταία χρόνια. Αυτό το διπλό πρόσωπο, μισό λεπτό. Κάνουν τους ανθρώπους να ζητούν κάποιες διευκρινήσεις. Σας ζητήθηκαν το διπλό και το ξέρουμε από το ρεπορτάζ. Βλέπετε εσείς. Εγώ θα σας πω το εξής. Εγώ το βλέπω. Ναι.
Ναι, ναι. Αλήθεια, ναι, δηλαδή, ναι. Εγώ σας έβαλα να εκφράσετε επιφυλάξεις για την Κόσκο και για το ελληνικό. Με συγχωρείτε, δεν εκφράζουμε επιφυλάξεις για την Κόσκο ή για το ελληνικό. Εκφράζουμε επιφυλάξεις για τις συμβάσεις οι οποίες είχαν υπογράψει οι προηγούμενες κυβερνήσεις και τις οποίες τις αναδιαπραγματευτήκαμε και είχαν πάρα πολύ θετική εξέλιξη. Μην μου πείτε με τώρα, θετικό, ότι ήσασταν και μια κυβέρνηση που είχε ανοίξει τις αγκαλιά της, με θετικό πρόσημο. Κοιτάξτε να δείτε, εσείς και ο καθένας μας μπορεί να κάνει τις εκτιμήσεις του με βάση την δημόσια συζήτηση, αλλά άλλοι μπορούν να κάνουν τις εκτιμήσεις τους με βάση τα στοιχεία. Και σας ξαναλέω ότι. Μιλάω για τις δικές σας. Λέω για τις τα νούμερα. Μπορεί να εδράζονται οι αμφιβολίες ενός επενδυτή στο να έρθει στη χώρα μας και να δώσει δουλειές. Οι αμφιβολίες ενός επενδυτή μπορεί να εδράζονται και στο γεγονός ότι υπάρχει μια δημόσια συζήτηση η οποία δημιουργεί επιφυλάξεις. Όμως, αυτό το οποίο πρέπει να σας πω και θα το επαναλαμβάνω συνέχεια είναι ότι τα νούμερα άλλα λένε. Διότι όταν αυτή τη στιγμή, τα δύο τελευταία χρόνια, εμφανίζουμε υψηλά δεκαετία σε ό,τι αφορά την εισρωή ξένων επενδύσεων, νομίζω ότι όλη η προσπάθεια να αντιστραφεί το θετικό momentum που παρουσιάζει η ελληνική οικονομία, πέφτει στο κενό. Μάλιστα. Άρα, για να κλείσουμε τώρα και το θέμα της Ελντοράντο. Μου λέτε κατηγορηματικά ότι η κυβέρνηση μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου, οπότε και λίγη αυτό το τελεσίγραφο που έχει βάλει η εταιρεία, δεν πρόκειται να αναλάβει κάποια άλλη πρωτοβουλία πέραν της διαιτησίας, δηλαδή αυτής της διαδικασίας προβλεπόμενης. Νομίζω γιατί μας ακούνε και οι εργαζόμενοι τώρα, ξέρετε, που είναι στη μέση αυτής της ιστορίας. Νομίζω ότι ο κύριος Σταθάκης σήμερα το πρωί ήταν πάρα πολύ σαφής στη δήλωση την οποία εξέδωσε το Υπουργείο και είπε ότι πρώτον η προσωρινή άδεια για την Ολυμπιάδα και για όλες τις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει διένεξη με την εταιρεία θα παραχωρηθεί όπως είχε ανακοινωθεί πριν από λίγους μήνες και θα δοθεί εντός Σεπτεμβρίου και από εκεί και πέρα στα ζητήματα για τα οποία υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις, διαφορετικές οπτικές θα επιληθούν δια της θεσμικά προβλεπόμενης οδού που είναι η διαιτησία. Τώρα, μιας που συζητάμε για επενδύσεις, για τη δίψα που έχει η χώρα μας για τις επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα. Κύριε Τζανακόπουλε, ξέρετε, και αυτό θα σας το πει και φαντάζομαι σας το μεταφέρουν μικροί, μεσαίοι, μεγάλοι επιχειρηματίες. Για ποια επιχειρηματικότητα μιλάμε όταν οι επιχειρήσεις έχουν φορολογία 29% και τους ζητήσατε φέτος και 100% προκαταβολή. Τι Κοιτάξτε, θα γίνει με αυτή την κατάσταση, είδα τον Πρωθυπουργό να αφήνει έτσι κάπου ένα παραθυράκι, αν το δημοσιονομικό αποτέλεσμα, να το δούμε, τι μπορούμε να κάνουμε. Αλλά συγκεκριμένως δεν έγινε πάνω σε αυτό το θέμα. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι έχει ήδη ψηφιστεί η μείωση της φορολογίας από το 29% στο 26% στο πλαίσιο των αντιμέτρων, ένα κρατούμενο. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι αν μιλήσετε με τους επιχειρηματίες και τους επίδοξους επενδυτές, το βασικό τους πρόβλημα δεν είναι η υψηλή φορολογία για να έρθουν στην Ελλάδα. Το βασικό τους πρόβλημα είναι οι χρόνιες παθογένειες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης σε ό,τι αφορά τη γραφειοκρατία. Αλλά, αυτό δεν είναι το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Από τη φορολογία. Ναι, αλλά σας ξαναλέω ότι δεν είναι αυτό το βασικό πρόβλημα υπάρχει των επενδυτών. Υπάρχει πρόθεση να πέσει η φορολογία. Επιτρέψτε μου, θα σας πω. Σας είπα ότι έχει ήδη ψηφιστεί. Όμως, οι σημαντικές πρωτοβουλίες τις οποίες έχει πάρει η κυβέρνηση σε σχέση με τη στήριξη της επιχειρηματικότητας σχετίζονται με άλλα πεδία. Με τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, με την επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων, όπου έχει περάσει ήδη ένας νόμος ο οποίος μετατρέπει τη διαδικασία για σε πλήρως ηλεκτρονική. Δεν είπε τίποτα. Άρα, είπε ότι, κοιτάξτε να δείτε, βρισκόμαστε σε ένα πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής. Ναι. Όταν βρισκόμαστε σε ένα πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής εξαιτίας του χρέους που φόρτωσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις στον ελληνικό λαό, είναι προφανές ότι υπάρχουν συγκεκριμένα όρια μέσα στα οποία μπορούμε να κινηθούμε. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή η δημοσιονομική δυνατότητα να μιλήσουμε για φοροελαφρύνσεις το 2017. Εντάξει, βάλατε και εσείς το χεράκι σας στο να παραταθεί η κρίση τώρα, κύριε Τζανακόπουλε, γιατί έχετε και λίγο επιλεκτική μνήμη. Δηλαδή το 2015 δεν περάσαμε έναν ανοιξιάτικο υγιεινό περίπατο. Φυσικά δεν περάσαμε έναν υγιεινό περίπατο, αλλά σας μιλάω ειλικρινά. Νομίζω ότι η χώρα πέρασε από πρωτογενή πλεονάσματα του 4,5%. Βλέπετε, έχει γίνει και πολύ μεγάλη συζήτηση για το ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων αυτή τη στιγμή. Σε πρωτογενή πλεονάσματα του 0,5% και του 1,75%. Για φανταστείτε η ελληνική οικονομία να έπρεπε να πετυχαίνει πλεονάσματα του 4,5% από τέρα. Δεν μπορούσαμε να τα πιάσουμε έτσι όπως είχαν έρθει τα πράγματα. Είδατε λοιπόν. Όπως είχαν έρθει τα πράγματα.
Άρα το θέμα δεν έχει να αλλά κάνει. Αλλά πείτε μου, υπάρχει ατζέντα μείωση των φόρων. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός. Είδαμε πριν τα λεξιπρόθεσμα. Νομίζω δεν αντέχει ο κόσμος. Φυσικά, νομίζω ότι. Καλά. Τα λεξιπρόθεσμα αυξάνονταν με πολύ μεγαλύτερους ρυθμούς κατά την περίοδο 2010-2015. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη μείωση φορολογίας, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε κατά τη διάρκεια και της ομιλίας του στη ΔΕΘ αλλά και της συνέντευξης τύπου ότι εφόσον υπάρξει ο δημοσιονομικός χώρος, είναι μία από τις πρώτες προτεραιότητες της κυβέρνησης να ελαφρύνει τα φορολογικά βάρη. Ο τρόπος, η όρη, η ποσότητα της ελάφρυνσης αυτής θα πρέπει να συζητηθεί ανάλογα με το δημοσιονομικό χώρο που δημιουργείται στην ελληνική οικονομία. Και το κυριότερο. Εντοπίσει, δηλαδή. Το πεδίο, το σημείο σας είπα από ότι το ήδη θα έχει. Σας είπα ότι ήδη είναι επιχειρήσεις, θα είναι ιδιώτες. Μισό λεπτό. Σας είπα ότι ήδη έχουν ψηφιστεί συγκεκριμένες φοροελαφρύνσεις. Θα μιλήσουμε και για τον ΕΜΦΙ αργότερα, αν θέλετε. Θα είναι συγκεκριμένες φοροελαφρύνσεις. Ήδη έχουν ψηφιστεί από το 29% στις 26% για τις επιχειρήσεις, η μείωση φορολογίας εισοδήματος των φυσικών προσώπων σε ύψος περίπου 1 ή 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ για το 2020. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, μέχρι τότε, εφόσον υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος στη βάση των συμφωνιών που θα υπάρξουν για την μείωση του ελληνικού χρέους, στη βάση της πορείας της ανάπτυξης, θα εξετάσουμε την πιθανότητα μείωσης φορολογίας. Ωστόσο, για τις επενδύσεις είναι σημαντικότερο, ξαναλέω, και όποιος σοβαρός επενδυτής μας ακούει το γνωρίζει αυτό πάρα πολύ καλά, να προχωρήσουμε σε βαθιές μεταρρυθμίσεις ό,τι αφορά τη δυνατότητα της δημόσιας διοίκησης να εξυπηρετεί επιχειρήσεις. Για τον ΕΜΦΙΑ. Δεν διορθώνεται, καταργείται, αλλά τελικά τον κρατάμε, τον αγαπάμε, εν πάση περιπτώσει. Υπήρξε νωρίτερα, φαντάζομαι έχετε πληροφορηθεί γι' αυτό, μια αντίδραση σε μια φράση, μια αποστροφή του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ από τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι δεν είναι και άδικος για τη μεγάλη περιουσία, η οποία κάπως αποκτήθηκε, με κάποιο τρόπο αποκτήθηκε. Υπήρξε ένας υπαινιγμός, ή τουλάχιστον έτσι διαβάστηκε από την Ομοσπονδία. Δηλαδή, όποιος έχει πολλά ακίνητα είναι κατά ανάγκη κλέφτης. Κύριε Τζανακόπουλε, τα έχει αποκτήσει κάπως περίεργα και πρέπει να τιμωρηθεί. Δεν νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός θα έλεγε ποτέ κάτι τέτοιο, ούτε ότι εσείς υπονοείτε κάτι τέτοιο. Ότι, εννοώ ότι διερμηνεύετε τον Πρωθυπουργό κατά αυτόν τον τρόπο. Όχι, διερμηνεύω την ανακοίνωση της Πομιδά. Εντάξει, η ανακοίνωση της Πομιδά μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι τη θέση της κυβέρνησης. Και η θέση της κυβέρνησης είναι η εξής. Όχι μόνο τώρα, αλλά και τότε. Ότι για συγκεκριμένα. Μετά από κάποιο όριο προσωπικής ακίνητης περιουσίας, θα πρέπει να επιβάλλεται ένας φόρος μεγάλης περιουσίας, ο οποίος υπήρχε πάντοτε στη χώρα. Δεν υπήρχε λοιπόν αυτός ο υπαινιγμός, λέτε. Λοιπόν, όχι, καθόλου. Μάλιστα. Δεν υπήρχε αυτός ο υπαινιγμός. Αντιθέτως, ο φόρος μεγάλης περιουσίας θεωρώ ότι είναι και δίκαιος φόρος. Είναι ένας αναδιανημητικός φόρος. Είναι δηλαδή μια επιλογή της πολιτείας σε εκείνους οι οποίοι έχουν τεράστια ακίνητη περιουσία. Μάλιστα. Να φορολογεί έτσι ώστε να μπορεί να στηρίζει το κοινωνικό κράτος, να μπορεί να στηρίζει υποδομές. Και κατά τη γνώμη μου, αυτού του τύπου η επιλογή είναι μια προοδευτική επιλογή. Αυτό δεν σημαίνει. Μείωση ένφυα ότι στην ατζέντα της κυβέρνησης κάπου στο βάθος. Σας ξαναείπα. Το είπε ο Πρωθυπουργός. Επίσης έχει ήδη ψηφιστεί η μείωση του ένφυα και ο στόχος μας είναι να ελαφρύνουμε τη μικρή και μεσαία περιουσία. Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα να διατηρηθεί ο φόρος σε ό,τι αφορά, ναι, σε ό,τι αφορά τη μεγάλη ακίνητη περιουσία. Φόρος ο οποίος πάντοτε υπήρχε, κυρία Κωσιόνη. Αυτό είναι αλήθεια. Κάτι τελευταίο και παρακαλώ για μια σύντομη απάντηση. Επειδή υπήρξαν και οι πρόσφατες διακηρύξεις του Πρωθυπουργού για τον εξυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης αλλά και για την αποκομματικοποίηση του δημοσίου, έχετε κατηγορηθεί για ευνοϊκή μεταχείριση μετέρων, βόλεμα συγγενών κτλ. Θυμίζω την υπόθεση του πατέρα του κυρίου Παπά στον ΟΑΣΤ κτλ. Όχι, θέλω επί του συγκεκριμένου για το θέμα που προέκυψε χθες για τη σύζυγο του κυρίου Μπαλτά, αν έχετε να μου κάνετε κάποιο σχόλιο, να μας εξηγήσετε τι έχει γίνει. Ο κύριος Μπαλτάς νομίζω ότι τοποθετήθηκε με έναν πάρα πολύ αξιοπρεπή τρόπο. Εκτιμώ ότι πρόκειται για μια είπε επίθεση. Είπε με έχουν στοχοποιήσει, αλλά δεν απάντησε για το επίμαχο. Επί της ουσίας απάντησε. Εκτιμώ ότι πρόκειται για μια χυδαία λασπολογία εναντίον ενός ανθρώπου ο οποίος με την πορεία του όλα αυτά τα χρόνια, με την ακαδημαϊκή του προσφορά αλλά και με την γραφή του τιμά το ελληνικό πολιτικό σύστημα, τιμά το ελληνικό πανεπιστήμιο. Και επί της ουσίας θα σας πω ότι ντρέπομαι για εκείνους οι οποίοι κατηγόρησαν έναν άνθρωπο σαν τον Αριστίδη Μπαλτά για τέτοιου τύπου υποτιθέμενες παρεμβάσεις. Μπαλτά, είδατε δηλαδή ότι δεν ισχύει
και μου το λέτε αυτό. Ναι, βεβαίως. Και ο κύριος Μπαλτάς είπε ότι η σύζυγός του εδώ και αρκετά χρόνια είχε κάνει αίτημα για την αναγνώριση του μεταπτυχιακού της, το οποίο με βάση τις νόμιμες διαδικασίες αναγνωρίστηκε. Μάλιστα. Και εκεί και γι' αυτόν τον λόγο είχαμε την εξέλιξη την οποία είχαμε. Πραγματικά ντρέπομαι για τους ανθρώπους οι οποίοι διακίνησαν αλλά και για όσους υπέγραψαν τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Τζανακόπουλε, για την κουβέντα που είχαμε και σε αυτό το θέμα θα περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, που έχει προκύψει.